Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε ΟΠΑΚΠΑ, κυρία Πρόεδρε ΔΚΕΦΑ, κύριε Πρόεδρε Τοπικής Ενότητας Βαμβακούς, εκπρόσωποι φορέων, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Φαρσάλων, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Βαμβακούς, τιμούν σήμερα, Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, στη Βαμβακού, εμπρός στην πρωτομή του, τον αγωνιστή του αγροτικού κινήματος, Ευάγγελο Κομισόπουλο, οργανώνοντας εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του. Ο Ευάγγελος Κομισόπουλος υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου Γεωργών Φαρσάλων από το 1910 έως το 1912, υπέρμαχος και αγωνιστής της ιδέας απαλωτρίωσης των τσιφλικιών του Θεσσαλικού Κάμου. Αστελετή η επιμνημόσυνη δέηση. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάση αμαρτήσει μου, όντας πέσει κόρσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση δας ασθενίας ημών ένε και μητωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και στις αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, που έτσι της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλιά σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και της γης των άρτων ημών, των επιούσεων δώσε εμείς σήμερα και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τους φλέτς ημών και εμείς συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, την ψυχή του δούλου σου σώτερα να άπαυσον φυλάτων αυτήν στη μακαρία ζωή την παράση φυλάνθρωπε. Στην κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου ότι μόνος υπάρχει αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της Υιό Θεός ημών κατά βάση σάβην και τα σωδημασλή σας, τον πεπαιδημένον αυτός την ψυχή του δούλου σου σώτερα να άπαυσον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει μόνη αγνή και άχαντος παρθένος εις αιώνας άσας και ίσασα. Πρέσβευε υπέρ του σωτήνε την ψυχή του δούλου σου Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλειό σου, δε με φάσου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Και γάμω δε πέρα με πάψεις της ποιητής σου και με βλέπω του Θεού Ευαγγέλου και υπέρ του συγχωρηθεί είναι αυτό, πάντα η μέρη μα εκούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει ψυχήν αυτήν, θες δίκαιν απάβει την τελεκτική βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το θανάτου βασιλεί και Θεό ημών επισώμεθαν. Κύριε ελέησον. Του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκός, ο διφάνου καταπατήσας, τον δε διάβολο καταργήσας και ζουν τον κόσμο, και ορισάμενος φως Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή του πνεύματος του Ευαγγέλου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδύν λύπτει συναγμός, πάνω αμάρτημα το παραυτού παρθέν, εν λόγω ιέρου δημιούς αγαπός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον. Ότι και συνάνθρωπος ο ζήστη είχα αμαρτήσει για αρμόνους όπως αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη δικαιοσύνη στον αιώνα και νομούς αλήθεια. Του Κυρίου δε ηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, ζωή και μακαρία να άνθρωπος της μέλλον του Θεού Ευαγγέλου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπουν στον άνθρωπο του Βήτου Παναγίου, και αγαθό και ζωπιός του πνεύμα δεν είναι και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Πάτερ Άγιε Ευλόγιστον. Εκ νεκρών και ζώων την εξουσίαν έχουν και ως αφάνους βασιλεύσει να σας εκ νεκρών. Χριστός ο Λιθινός Υιός ημών της Πρεβείς, Παναχάτου Υγείας του Μητρός, τον Αγίνη Δόξο και Πανηθύνων Αποστόλων, τον Σύνδιο Φόρο Πατέρων ημών, τον Αγίνη Δόξο Προπατώρα Μαυρά Μισά και Ακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Αζάου Τριμών και Πάνων Αγίων και την ψυχή του εξημώνου Καστάτου Ζούλου αυτού Ευαγγέλου, Ασκηνέζη και Οντάξε, εγκόλπη στα βράμα να πάψει και μου δοκιμήσει να θυμίσει εμά δε λέει σου αγαθό και φιλάνθρωπο και λέμε ο Θεό, αιωνία σου είναι εξουμακάρι σε τι αίνει στη αδερφή ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Αιωνία σου είναι εξουμακάρι σε τι αίνει στη αδερφή ημών. Σου μην έξω μακάριστε και αείμνηστε αδελφέ η μόνη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη.
Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημά. Ο Θεός με τον αγαπάς. Καλούμε στο βήμα τον κύριο Δήμαρχο για ένα χαιρετισμό. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Με τις ευλογίες της Εκκλησίας αξιωθήκαμε και φέτος για τρίτη χρονιά να πραγματοποιήσουμε αυτή την σπουδαία εκδήλωση. Τοπικού μεν χαρακτήρα, αλλά σπουδαία εκδήλωση. Οπότε, δεσιμότατε Παπαγιάννη, επιτρέψτε μου να κάνω αναφορά σε αυτό που σκέφτηκε να επανέλθει αυτή η εκδήλωση, που είναι ο κύριος Ντίνος Δελός, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, γιατί θα πρέπει σε αυτόν τον τόπο εν ζωή να τιμούμε κάποια πράγματα. Ο Ντίνος Δελός, λοιπόν, σαν Δημοτικός Σύμβουλος σκέφτηκε και από κοινού ο Δήμος με τον Σύλλογο Γυναικών Βαβακούς από το 2017 πραγματοποιούμε την εκδήλωση αυτή, την τιμητική αυτή εκδήλωση σε ένα σπουδαίο άνθρωπο της Βαβακούς. Και λέω σπουδαίος διότι για την εποχή εκείνη απόφυτος νομικής, φωτεινό μυαλό, προοδευτικό μυαλό, μεγάλο μυαλό που ατυχώς χάθηκε σε πολύ μικρή ηλικία. Διότι τα στοιχεία είναι καταγραμμένα, 1988 γέννηση, 2012 ο θάνατος, άρα 24 χρονών. Παρά τα αυτά όμως, κατάφερε κάτι σημαντικότατο. Και έτσι έφυγε από τα εγκόσμια σε τόσο νεαρή ηλικία, κατάφερε να στήσει ένα σπουδαίο όνομα κινούμενος προς επίλυση του τότε αγροτικού ζητήματος που δημιουργήθηκε ακριβώς για τους γνωστούς λόγους εξαιτίας της ύπαρξης μεγάλων αγροτικών εκτάσεων συγκεντρωμένων στα χέρια ολίγων και ισχυρών σε βλάβη των συμφερόντων του κόσμου. Τα γνωστά τσιφλίκια, τα οποία ήταν συγκεντρωμένα στα χέρια ολίγων και ήταν η αιτία να προποιηθεί το μεγάλο αγροτικό ζήτημα που κατέληξε στην απαλωτρίωση των κτημάτων και στην απόδοση στους μέχρι τότε καλλιεργητές, τους κολύβους. Ουσιαστικά ήταν οι κύριοι πρωτοπόροι του στησίματος της Νέας Ελλάδας. Ένας εκ των πρωτοπόρων είναι ο τιμόμενος Ευάγγελος Κομισόπουλος. Θεωρώ ότι είναι ελάχιστη υποχρέωση κάθε τοπικής αρχής, κάθε δημοτικής αρχής, να δημιουργεί τοπική ιστορία. Να μην ξεχνά την τοπική ιστορία. Γιατί λαός χωρίς γνώση της ιστορίας δεν έχει μέλλον. Και τόπος χωρίς ιστορία δεν έχει καμία προοπτική. Εχθές είχαμε δύο εκδηλώσεις μνήμης. Μία στα Δεντράκια και μία στον σταθμό των Φασάρων. Για τους εκτελεστέντες από τον Ιταλικό στρατό κατοχής. Και εκείνο το κάναμε πριν 4 χρόνια, από το 2016. Στο Ρουμάν Μαγούλα επίσης έχουμε εκτελεστέντες από τους Γερμανούς. Στα Βρυσιά το ίδιο, το Γενάρη. Εδώ ένα σπουδαίο άνθρωπο, ένα σπουδαίο άντρα. Αυτή είναι η τοπική ιστορία, την οποία πρέπει να την ξέρουμε. Πρέπει να την δίνουμε στους νεότερους, να τη θυμόμαστε οι μεγαλύτεροι και να τη δίνουμε στους νεότερους. Για να στηθεί αυτό το πλαίσιο όλο που θα κάνει τα παιδιά μας περήφανα, που να καμαρώνουν ότι κατάγονται από τα Φάσατα, κατάγονται από ένα χωριό του Φασάνου, οποιοδήποτε είναι αυτό. Και το λέω αυτό γιατί ακόμη και σήμερα, να είστε σίγουροι ότι οι φοιτητές μας όταν πάνε στις πόλεις που σπουδάζουν, δεν εγκατάγομαι από τη Ρεματιά Φασάρων, λένε από τη Λάρισα. Γιατί το λένε αυτό? Δεν καμαρώνουν για τον τόπο τους. Δεν καμαρώνουν για τον πολύ απλό λόγο, γιατί δεν είναι γνωστή η τοπική ιστορία μας. Και εδώ τονίζω ότι το 2013, που θεμελιώσαμε το άγαλμα του Αχιλλέα στην πλατεία, που είχε πλημμυρίσει πόλη από κόσμο, ήταν πάρα πολύ ηλικιωμένοι που ήταν ταχρισμένοι. Γιατί ακριβώς ένα όραμα δεκαετιών είχε υλοποιηθεί. Κάτι αντίστοιχο κάνουμε και σήμερα και μια ακόμη φορά εδώ, στη Βαβακού, τιμώντας ένα σπουδαίο άντρα της εποχής εκείνης. Ο κύριος λόγος είναι στον κύριο Κομισόπουλο, ο οποίος θα μετεδειχθεί, και εύχομαι να
μας δώσει το λόγο του, να το καταχωρήσουμε και στο site του Δήμου για να γίνει γνωστός. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Ομιλία εκπροσώπου της οικογένειας Κομισόπουλου από τον κύριο Αθανάσιο Κομισόπουλο. Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση του Δήμου Φαρσάλων, ο οποίος σε συνεργασία με το Σύλλογο Γενικών Βαμβακούς τιμούν τη μνήμη του αγωνιστή του αγροτικού κινήματος Ευάγγελου Κομισόπουλου για τρίτη συνεχή χρονιά, όπου γίνεται θεσμός πλέον ο εορτασμός της μνήμης του. Εκ μέρους των οικογενειών Κομισόπουλου και όλων των συγγενών, τα θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Δήμαρχο Φαρσάλων και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Σύλλογο Γυναικών Βαμβακούς για τη λιτή αυτή η εκδήλωση και για την αναγνώριση προσφοράς του αγωνιστή του αγροτικού κινήματος. Τιμούμε σήμερα το υπόδειγμα της νεανικής αγωνιστικότητας υπέρ των δικαίων της αγροτιάς και της πατρίδας μας. Τιμούμε σήμερα το γέννημα θρέμα της Βαμβακούς που είδε το φως της ζωής του στα 1888 από γονείς κολίγους, τον Κώστα και την Αγγελική. Τιμούμε σήμερα το πρόσωπο που ανέδειξε το χωριό μας στο παρελθόν. Το πρόσωπο αυτό είναι ένας πρόγονος της οικογένειας των Κομισοπουλέων. Πασίγνωστος για την αγωνιστικότητά του και την παλικαριά του, έδιδε πάντα το βροντερό παρόν στις συγκεντρώσεις των κολίγων. Συμμετείχε ενεργά, ξεσήκωνε το πλήθος των κολίγων, οι οποίοι δεν απολάμβαναν τίποτε. Δούλευαν, έσπερναν, ξεχορτάριζαν, πότιζαν, θέριζαν με το δερπάνι, αλλά δεν χαίρονταν στους καρπούς, διότι αυτούς τους απολάμβανε ο τσιφλικάς. Ξένο το χωράφι, ξένος ο εισοδηγόμενος καρπός του κολίγου, μόνο ο υδρότας και ο εξευτελισμός ήταν που εισέπρατε. Τα λαλητήρια ήταν συνεχή. Για να φτάσουν όμως την αποκατάσταση χρειάστηκαν κόπη, πείσμα και αίμα πολύ. Στα συλλαλητήρια της Λάρισας, της Καρδίτσας, των Φαρσάλων και των άλλων θεσσαλικών κέντρων. Είναι γνωστοί οι πρωταστατήθες σε αυτά. Μαρίνος Αντίπας, Δημήτρης Μπούσδρας, Δημήτρης Χατζηγιάννης, Σταμούλης, Οικονομίδης και άλλοι επώνυμοι και ανώνυμοι που συνέθεσαν τον κύκλο του ξυσικοσμού της απαλλαγής από την τυραννία των τσιφλικάδων. Μέσα σε αυτούς και ο νεαρός δικηγόρος Ευάγγελος Κομισόπουλος, ο οποίος αφού επέστρεψε από τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο, πτυχιούχος της νομικής, είδε, έζησε κατάμουτρα τη δυστυχία των συμπατριωτών του κολίγων που ζούσαν σαν κτίνοι σε τρόγλες, νηστική και ρακένδυτη, πάντοτε με τον βούρδουλα του τσιφλικά αφέντη. Η δράση του Ευάγγελου Κομισόπουλου κάλυπτε όλο το θεσσαλικό χώρο από τον καιρό του Μαρίνο Αντίπα μέχρι του Κιλιλέρ. Έγινε στόχος των τσιφλικάδων, οι οποίοι ανησύχησαν με την επαναστατική του δραστηριότητα και με τα όργανα της εξουσίας που ήλεγχαν πλήρως, τον φυλάκισαν επανειλημμένα χωρίς να κατορθώσουν να κάμψουν το ηθικό του. Ένας αγωνιστής με ορματισμούς και στόχους να δει επιτέλους τους κολίγους απελευθερωμένους, νοικοκυρέους και κυρίως στα σπίτια τους, στα χωράφια τους και στο βιό τους, που αυτοί δούλευαν σκληρά και απάνθρωπα και οι τσιφλικάδες εσόδευαν. Δεν πρόλαβε όμως, έπεσε υπέρ της πατρίδας στις 27 Νοεμβρίου του 1912 στην Αϊτοράχη των Ιωαννίνων σε ηλικία μόλις 24 χρονών. Όλοι εμείς είμαστε ευγνώμονες για τη μεγάλη προσφορά, σου και θυσία. Στεκόμαστε ευλαβικά μπροστά στην πρωτομή σου που στήθηκε το 1984 από τον Μορφωτικό Σύλλογο Βαμβακούς. Μνημονεύσαμε το όνομά σου σαν εξέχοντα αγωνιστή της αγροτικής ιδέας, υπερασπιστή των φτωχών κολίγων,
πρωτεργάτη απελευθέρωσης της αγροθιάς, αλλά και ήρωα, διότι θυσίασες τη ζωή σου για την πατρίδα Ελλάδα. Κατάθεση Στεφάνων. Στεφάνη καταθέτει ο Δήμαρχος Βαρσάλων, κύριος Άρης Καραχάλιος. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βαμβακούς, κύριος Κωνσταντίνος Ξινογαλάς. Ο Σύλλογος Γυναικών Βαμβακούς. Εκπρόσωπος από την οικογένεια Κομισόπουλου. Ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Ευάγγελου Κομισόπουλου. Εθνικός ύμνος.